Εκατοντάδες πλέον πολίτες επιλέγουν τις Βαλκανικές χώρες και κυρίως τα Σκόπια για οδοντιατρική περίθαλψη. Αν και οι οδοντίατροι έχουν μειώσει τις τιμές, οι ασθενείς καταφεύγουν στα Σκόπια. Η κυβέρνηση διώχνει τους Έλληνες γιατί δεν υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη, καταγγέλει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό το φαινόμενο είναι σε άνθηση. Γιατί είναι σε άνθηση? Γιατί, όπως σας είπαμε, σε μια ακριβή περίθαλψη όπως παγκοσμίως είναι, η ελληνική πολιτεία είναι παντελώς απούσα. Επιπλέον, το καλά οργανωμένο πολιτικά και οικονομικά κύκλωμα στα σύνορα εκμεταλλεύεται τις ανάγκες των Ελλήνων. Μεταφορά δωρεάν με πούλμαν μέσω του καζίνο, διαφήμιση με φυλάδια στα ελληνικά για το οδοντιατρία τους. Στις κάρτες τους γράφουν στα ελληνικά που ακριβώς είναι, πίσω από το βενζινάδικο εδώ και εκεί. Αυτό εσείς, αν δεν το λέτε δίκτυο, πώς το λέτε? Όταν στην Ελλάδα και σωστά βάσει του δεοντολογικού κανονισμού και εμείς προσπαθούμε να τον τηρούμε, απαγορεύεται η διαφήμιση της οδοντιατρικής περίθαλψης από εμάς. Οι συνέπειες κάποιες φορές είναι ολέθριες. Με δεδομένο ότι οι ασθενείς ολοένα και αυξάνονται, ότι οι Έλληνες οδοντίατροι επιλέγουν χώρες της Βόρειας Ευρώπης για να εργαστούν, αλλά και ότι ανθούν στη γειτονιά μας εμπόριο, μεταφορές, επικοινωνίες και διασκέδαση, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία να συστήσει ανταγωνιστική και ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη. Το κενό στις δομές υγείας είναι μεγάλο και επιτακτική ανάγκη για προκήρυξη θέσεων. Να δοθεί άδεια για την κινητή μονάδα του Συλλόγου, πρόσθεσε ο πρόεδρος Θανάσης Δευλιώτης, λέγοντας πως είναι άρτια εξοπλισμένη, αλλά παραμένει αναξιοποιητή. Θέλουμε λοιπόν και την προκήρυξη θέσεων μέσα στα κλειστά ιδρύματα, να βγουν τα κονδύλια, να υπάρχουν οδοντιατρία πλήρη ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των φυλακισμένων, αλλά και να υπάρχει πια η πρόβλεψη ο Έλληνας ασθενής, ο φορολογούμενος της χώρας, να μπορεί να έχει την πρόσβαση στην περίθαλψη που του αξίζει. Οι επισκέψεις που έκαναν τα μέλη του Συλλόγου στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν πως ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί στα παιδί και στα τόμη και στα νοσοκομεία με ραντεβού που ενδέχεται να δοθεί στον ασθενή μετά από πολλούς μήνες. Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγιεινής είναι η 20η Μαρτίου και τα στοιχεία συγκλονίζουν. Οι στοματικές παθήσεις πλήττουν 3,9 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα. Από μη θεραπευμένη οδοντική τεριδόνα ψάσχει το 44% του παγκόσμιου πληθυσμού. 60 έως 90% των παιδιών σχολικής ηλικίας και σχεδόν το 100% των ενηλίκων υποφέρουν από οδοντική τεριδόνα. Το 30% των ανθρώπων ηλικίας 65 έως 74 χρόνων δεν έχουν δικά τους δόντια. Οι παθήσεις του στόματος είναι οι τέταρτες κατά σειρά πιο δαπανηρές παθήσεις στη θεραπεία τους.